Σαρωτικά τεστ βρίσκονται σε εξέλιξη σε κομοπόλεις του ορεινού Μυλοποτάμου σε μια προσπάθεια των υγειονομικών αρχών να θέσουν υπό έλεγχο τη διασπορά του ιού. Επίκεντρο τα ανόγια όπου εντοπίζονται πολλαπλά κρούσματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και διασπορά του ιού σε οικογένειες μαθητών, τόσο από τα ανόγια όσο και τα ζωνιανά. Έκανα το τεστ, βγήκε αρνητικό. Πώς δεν ανησυχώ? Βεβαίως ανησυχώ. Οι πρώτες ενδείξεις από τα συνολικά 609 rapid test που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια του ΕΟΔΗ στα Ανόγια έδειξαν υψηλό υλικό φορτίο σε μαθητές. Η φυσιογνωμία, η γεωγραφία και η κατανομή με αφήνουν να είμαι πιο αισιόδοξος από ότι ξεκινήσαμε το πρωί τη διαδικασία. Ήταν ασυμπτωματικά. Αυτό είναι και καλό βέβαια, αλλά και κακό διότι μεταδίδουν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Αυτό σηματοδότησε μια σειρά επιπλέον τεστ, στα οποία κλήθηκαν μέλη των οικογενειών των μαθητών σε μια προσπάθεια ουσιαστικής ιχνηλάτησης των επαφών τους. Παιδιά του δημοτικού, είχε και παιδιά του γυμνασίου, είχε και μέλη των οικογενειών. Συνολικά 13 μαθητές και γονείς βρέθηκαν θετικοί. Δύο από τις οικογένειες που νοσούν προέρχονται από τα Ζωνιανά. Πρόκειται για κτηνοτροφικές οικογένειες, τις οποίες δόθηκαν οδηγίες να παραμείνουν σε απομόνωση μέχρι να ολοκληρωθεί και ο μοριακός έλεγχος. Ειδοποιούσαμε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και όσα νόμιζαν ότι έπρεπε να έρθουν σε εμάς η οικογένεια. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογίων, την πρόβλεψη και έκκλησή του προς τις αρμόδιες αρχές για αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων. Ένα-δύο γονείς βγήκαν μόνο θετικοί και είναι το αισιόδοξο ότι είναι από τα ίδια σπίτια. Ήδη από την περασμένη Κυριακή στο Δήμο Ανογίων, 8 κάτοικοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον COVID-19, ανάμεσά τους και ανήλικοι μαθητές. Όχι, δεν ανησυχώ γιατί είμαι καλά. Όσο και να είναι πρώτη φορά, δεν ξέρουμε κιόλας. Αλλά παιδάκια που λες, δεν έχουμε μνημιστά, έχει κόρη μου, εγώ δεν πάω. Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που σήμερα είχαν εφοδιαστεί με περίπου 2.000 τεστ μετακινήθηκαν στα Λιβάδια, όπου την Παρασκευή παρουσιάστηκε και το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε εκπαιδευτικό. Μετά την ενημέρωση που μεσολάβησε για τον εντοπισμό πολλών κρούσματων κορονοϊού ανάμεσα στους μαθητές που φοιτούν στα σχολικά συγκροτήματα των Ανογίων, οι κάτοικοι στα Λιβάδια έχουν σπεύσει ομαδικά προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ. Ακούμε στα γύρω χωριά. Εδώ στο χωριό μας τώρα, πέρα από μια δασκάλα που είχε έρθει, δεν έχουμε ξανακούσει άλλα συμπτώματα τώρα. Βέβαια, ακούσαμε στα νόη ότι είναι πολλά. Τα Ζωνιανά δεν άκουσα, λίγα λέει, αλλά δεν ξέρω. Το πιο σοβαρό αυτό, ότι έχουν βρεθεί και πέρα, έχουν μαθητές και αν όχι έχουν μαθητές. Λογικό είναι να ανησυχούμε. Δάσκαλοι και μαθητές βρίσκονται σε καραντίνα με το διευθυντή του σχολείου να εκφράζει την αγωνία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το δημοτικό σχολείο έχει κλείσει πρώτη δημοτικού. Οι δάσκαλοι της Δευτέρας, Τρίτης και Πέμπτης είναι κατοίκον περιορισμό. Κάνουν τηλεκπαίδευση από το σπίτι τους. Στην ουσία έχουμε δηλαδή δύο τμήματα, Τετάρτης και Έκτης. Προσέχω και φοβούμαι και πάρα πολύ. Το φοβάμαι. Γι' αυτό το λόγο έφερα και εγώ τα μικρά να κάνω μετέ. Η συμμετοχή των κατοίκων από τα Λιβάδια στα rapid test ήταν εξαιρετικά αυξημένη, ενδεικτικό της αγωνίας που επικρατεί για την ασφάλεια ιδίως των ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής και την πιθανότητα ευρύτερης διασποράς, αφού οι περισσότεροι μαθητές που έχουν βρεθεί θετικοί είναι ασυμπτωματικοί. Μόνο ένα θετικό δείγμα βρέθηκε από τα 297 τεστ που πραγματοποιήθηκαν στα Λιβάδια.